Να ευχηθώ καλή δύναμη σε όλους, γιατί έχουμε αγώνες μπροστά. Ο κόσμος πια αρχίζει να αντιλαμβάνεται τι έκανε το 19, ότι συμπεριφέρθηκε σαν ένα παιδί που πήγε να τιμωρήσει τους γονείς του και δεν έτρωγε. Η τιμωρία από τους γονείς ήταν να μην πάει το φαγητό του. Νόμιζε ότι έτσι ήταν τιμωρήσει το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα καταλαβαίνει τι γίνεται. Και αυτό φαίνεται παντού και σε όλες τις κρίσεις που έχουν πέσει μπροστά. Από την κρίση της ακρίβειας που επηρεάζει όλους από το τελευταίο νοικοκυριό, την υγειονομική κρίση που έχουμε φτάσει να είμαστε από τις υψηλότερες χώρες παγκοσμίως σε θανάτους, το οποίο οφείλεται καθαρά στην άρνησή τους να στηρίξουν το δημόσιο σύστημα υγείας, στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, που τώρα γίνανε κλιματική αλλαγή, αλλά μέχρι το 19 ήταν ανικανότητα, και σε ό,τι άλλη κρίση έχουν κυβερνηθεί μπροστά τους. Έχουν ιδεοληψίες, ο στόχος τους είναι να εξυπηρετήσουν μόνο τους ημέτερους και δεν τους ενδιαφέρει καθόλου η κοινωνική πλειοψηφία. Αυτό το βλέπουμε ακόμα και στις μεγάλες ηλικίες του συνταξιούχους που εκλογικά τους στήριξαν περισσότερο και αυτοί τι κάνουν για ανταμοιβή, ρίχνουν το κατοστάρικο πρόστιμο της ανεμβολίας τους αντί να χρησιμοποιήσουν την πειθό. Και, συγγνώμη, ένα πολύ χοντρό, φορολογούν εσχρά τα αναδρομικά. Ό,τι δώσαν τα αναδρομικά, τα παίρνουν πίσω.